Ένα θέμα επίκαιρο κάθε φορά θα μπορούσε να πει κανείς, αν αναλογιστεί κανείς τα υψηλά ποσοστά εκτρώσεων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, που λαμβάνουν χώρα σε κλινικές σε ολόκληρη τη χώρα και εδώ στην Κρήτη. Και θέλω λίγο να συζητήσουμε και για την ψυχοσύνθεση της γυναίκας ή του μικρού κοριτσιού, όπως θα δούμε με βάση τα στοιχεία, ακόμα και 14 χρονών προχωρούν σε εκτρώσεις πλέον στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το προφίλ της ψυχοσύνθεσης ενός κοριτσιού ή μιας γυναίκας που προχωράει τελικά σε μια άμβλωση? Ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα πραγματικά, Λευτέρη. Νομίζω ότι υπάρχουν στατιστικές οι οποίες βεβαίως είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Μιλούσαμε στο διάλειμμα καθαρά για στατιστικές οι οποίες φτάνουν μέχρι. Έχουμε και στοιχεία, θα τα δούμε. Έχουμε στοιχεία. Ναι. Τα οποία φαίνεται ωστόσο ότι το πιο ανησυχητικό από όλα τα στοιχεία είναι ότι αρκετές χιλιάδες, σύμφωνα με κάποια στοιχεία τα οποία διάβασα εγώ παλιότερα βέβαια στοιχεία, ναι, 40.000 έφηβες ουσιαστικά μπαίνουν στη διαδικασία. Πάμε να τα δούμε, γιατί θα πατήσεις πάνω και σε αυτά τα στοιχεία και είμαι σίγουρος θα σε καλύψω. Λοιπόν, στη γη αμβλώσεων στην Ελλάδα, το 22% του γυναικείου πληθυσμού έχει προχωρήσει σε μία άμβλωση ή έκτρωση, σε αντίθεση με τα στοιχεία που μας έρχονται από την Ευρώπη, που το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλό, της τάξης του 2%. Είναι πολύ πιο χαμηλό, Λευτέρη, και μάλιστα σύμφωνα με όλα τα στοιχεία φαίνεται ότι είμαστε πρωταθλητές. Πρωταθλητές στην Ευρώπη. Βεβαίως, στην Ευρώπη. Και αυτό δείχνει βεβαίως ένα τεράστιο κενό το οποίο υπάρχει ως προς τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό ουσιαστικά. Μεγάλη κουβέντα βέβαια γι' αυτό. Είχαμε φιλοξενήσει προσφάτως και ανθρώπους που εκπροσωπούν το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Αυτό μας έλεγαν. Και βρέθηκαν δυστυχώς ακόμα και στα δικαστήρια. Κάποιοι άνθρωποι όταν το 2019 τόλμησαν να μιλήσουν με το όνομά τους για τα σεξουαλικά όργανα του άντρα της γυναίκας. Έτσι. Πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τα ετήσια στοιχεία αμβλώσεων στην Ελλάδα. 300.000 εκτρώσεις ετησίως, παρακαλώ. Οι 40.000 από αυτές είναι κορίτσια κάτω των 18 ετών, ενώ ένα στα τέσσερα κορίτσια είναι 14 έως 17 ετών. Και θα σου δώσω και άλλο ένα στοιχείο, το οποίο δεν είναι στην κάρτα που βλέπουμε, ότι περίπου τα μισά κορίτσια, οι μισές γυναίκες από αυτά τα στοιχεία, φαντάζομαι θα το γνωρίσεις, δεν το αναφέρουν καν στην οικογένειά τους, καν στη μητέρα τους ή στον πατέρα τους. Δεν το αναφέρουν καν στην οικογένειά τους, δεν γνωρίζει καν η οικογένειά τους όλη αυτή την πραγματικότητα, βιώνουν το δικό τους Γολγοθά. Μια πολύ ψυχοπιεστική κατάσταση, σαφέστατα, ειδικά σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, η οποία πολλές φορές τραυματίζει ανεπανόρθωτα την παιδική και όχι μόνο ψυχοσύνθεση, τη μετέπειτα ψυχοσύνθεση του κοριτσιού, έτσι. Σωστά. Βεβαίως. Σωστά. Αλλά θέλω να πάμε στα ενδότερα, θέλω να πάμε στη ρίζα του κακού. Και όταν εννοώ ρίζα, να πάμε λίγο στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στην οποία αναφέραμε τελικά υπάρχει μεγάλη τρύπα στο σύστημα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Υπάρχει τεράστια τρύπα στο σύστημα της εκπαίδευσης και θα ήθελα έτσι μια πολύ μικρή, σε επόμενο στον τηλεοπτικό χρόνο, να κάνουμε μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή. Ξέρεις, τα πρώτα βιβλία για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τα οποία προτάθηκαν στην εκπαίδευση, ξέρεις πότε γράφηκαν, το 1930. Το 1964, περίπου 55 χρόνια πριν, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο Ευάγγελος Παπανούτσος, είχε θεωρήσει και είχε πει ότι εμείς δεσμευόμαστε να ασχοληθούμε με το θέμα και να το προωθήσουμε στην εκπαίδευση. Και πάλι αυτό έπεσε στο κενό. Το 2001, αργότερα, αν θυμάμαι καλά από τον καθηγητή, τον κύριο Αθανασιάδη, ξεκίνησε το να γράφεται ένα βιβλίο σχετικά με τις διαφιλικές σχέσεις. Το βιβλίο αυτό ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και ποτέ δεν κυκλοφόρησε στα σχολεία. Από εκεί πέρα, το 2003, ο γνωστός νομίζω σε όλους μας Θάνος Ασκητής, ο σεξολόγος Θάνος Ασκητής, έγραψε και αυτός, αντίστοιχα έκανε ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα ήταν και προέτεινε ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε σχέση με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και αυτό το πρόγραμμα έπεσε στο κενό, ενώ μόλις το 2017 δεήσαμε και θεωρήσαμε μία εβδομάδα και δώσαμε μία εβδομάδα στις λεγόμενες έμφυλες ταυτότητες, στη διαφιλική εβδομάδα, στις έμφυλες ταυτότητες, δηλαδή ουσιαστικά δύο χρόνια, αλλά σε μία χώρα νομίζω που δείξαμε τα στατιστικά, τα οποία πραγματικά δείχνουν ότι υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, νομίζω ότι μία εβδομάδα είναι πολύ λίγο τους ώστε να αλλάξει αυτή και η κατάσταση. Και δεν είναι δυνατόν τα τελευταία 60 χρόνια, όπως λες και εσύ, αφού υπήρχαν εκείνα τα ψήγματα ότι απαιτείται το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, να μην έχει εφαρμοστεί ούτε καν μέχρι σήμερα. Να μην έχει εφαρμοστεί καν μέχρι σήμερα. Και ξέρεις, Λευτέρη, το πιο εντυπωσιακό σε κάποια άτυπα έτσι, ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν στα παιδιά ηλικίας 14-18 ετών και τα ρώτησαν ποια είναι η κύρια πηγή γνώσης σας για το σεξ.
Η πρώτη και κύρια πηγή γνώσης τους για το σεξ ήταν οι φίλοι. Συνεχίζει ακόμα μέχρι σήμερα ήταν οι φίλοι. Ξέρεις, μια αντίστοιχη εκπομπή την είχαμε κάνει κάποια χρόνια νωρίτερα, πολλά χρόνια νωρίτερα, όταν είχα πρωτοαρχίσει να συνεργάζομαι με το Creed TV, στην δεκαετία του 2000, 2004, 2005, αν θυμάμαι καλά, όπου και πάλι τότε θυμάμαι ότι τα ίδια στοιχεία είχαμε ουσιαστικά. Δηλαδή, δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε τίποτα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η οικογένεια παίρνει τη δεύτερη θέση και το διαδίκτυο βεβαίως, το οποίο συναγωνίζεται επαξίως στην οικογένεια τελευταία. Σκέψου τώρα το διαδίκτυο, το οποίο με όλα τα σκουπίδια τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο, με όλες τις άσχημες, κακές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να παίρνει ένα παιδί και όπως επίσης η ίδια οικογένεια, η οποία έχει τις δικές της καθυλώσεις. Ένας πατέρας, τις δικές του καθυλώσεις, μια μητέρα η οποία έχει τα δικά της προβλήματα και δεν γνωρίζει αντίστοιχα για το σεξ, πόσο άσχημα μπορεί να μιλήσει για το σεξ στο παιδί. Σίγουρα, νομίζω. Αντιθέτως, ξέρεις, τόσο το σχολείο, όσο και η λεγόμενη ειδική της σεξουαλικής αγωγής, για παράδειγμα, είναι αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν την τελευταία θέση και καταϊδρωμένη θέση ουσιαστικά περίπου στο 3 μέχρι 8% ανάλογα με τη στατιστική η οποία υπάρχει. Δηλαδή, ουσιαστικά, μάλλον φαινόμαστε αδιάβαστοι και αυτό αποτυπώνεται πολύ καλά στη στατιστική. Έτσι, γιατί έχουν, η αλήθεια είναι μεγάλο, τεράστιο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι όλα αυτά τα στοιχεία που δημοσιεύονται κατά καιρούς από την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, παρακαλώ, ήταν τα στοιχεία τα οποία αναγνώσαμε προηγουμένως. Και βεβαίως εδώ είμαστε, Νίκο, για να ψάξουμε όλες εκείνες τις λύσεις που μπορεί τουλάχιστον μια οικογένεια να βοηθηθεί πέραν των κλασικών πηγών γνώσης που, όπως είπες, είναι το διαδίκτυο ή η οικογένεια, αλλά μια οικογένεια στην Ελλάδα η οποία είναι τις περισσότερες φορές, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οπισθοδρομική, κακά τα ψέματα, και δεν γνωρίζουμε τον σωστό, τον ορθό τρόπο που να συμβουλέψουμε ακόμα και τα ίδια μας τα παιδιά. Θέλω όμως να πάμε στο κομμάτι γυναίκα και άμβλωση στην Ελλάδα. Ποια είναι η ψυχοσύνθεση της γυναίκας πριν, αλλά και μετά την άμβλωση? Τι σκέφτεται δηλαδή πριν, ποια είναι η ψυχολογική της κατάσταση πριν και μετά? Σίγουρα μιλάμε για ένα άτομο, Λευτέρη, το οποίο βρίσκεται σε μια πολύ ψυχοπιεστική κατάσταση. Σίγουρα μιλάμε για ένα άτομο το οποίο στη φάση εκείνη εκεί, η άμβλωση, ειδικά όταν είναι η μοναδική διέξοδος, φαίνεται ότι είναι η λύτρωση. Σίγουρα μιλάμε για ένα άτομο, ωστόσο, μετά την άμβλωση, όπου μια πλειοψηφία, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το βιώνει με ανακούφιση. Και ας μην ξεχνάμε για παράδειγμα τις έφηβες, τις οποίες αναφέραμε, οι οποίες βιώνουν ανακούφιση, κάτι το οποίο αποτελούσε ένα μυστικό δικό τους, και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή μπόρεσαν και ξεφορτώθηκαν εντός εισαγωγικών αυτό το οποίο αποτελούσε ένα τεράστιο φορτίο για τις συγκεκριμένες έφηβες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι αμυντικοί μηχανισμοί, τους οποίους γενικότερα τους κάνουμε ως άνθρωποι, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Πρώτος είναι η εκλογήκευση. Δηλαδή, για παράδειγμα, προσπαθούν όλες να πείσουν αντίστοιχα ότι είναι μια λογική κατάσταση και έδρασα και λειτουργήσα με βάση τη λογική. Το δεύτερο κομμάτι είναι η απόθυση. Δηλαδή, πρακτικά ξεχνώ το γεγονός, το αποθώ το γεγονός, υπάρχει βεβαίως το γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα προσπαθώ να το γνωρίσω και να το ξεχάσω. Και το τρίτο φυσικά είναι η αναπλήρωση, όπου στην αναπλήρωση είναι η αντικατάσταση της έκτρωσης με κάποιες άλλες πράξεις, τις οποίες εγώ η ίδια που έκανα την έκτρωση ουσιαστικά να μπορέσω να το κάνω αυτό ούτως ώστε να απενοχοποιηθώ για μια πράξη που βαθιά μέσα μου μπορεί και αισθάνομαι ενοχές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν ψυχολογικές δυσκολίες, πολύ ψυχολογικές δυσκολίες, πολλές ψυχολογικές δυσκολίες μετά το κομμάτι της έκτρωσης, έντονες, πολύ έντονες ψυχολογικές δυσκολίες, όπου από εκεί και πέρα ποικίλουν και θα έλεγα ότι ξεκινούν από την έκφανση της απλούς θλίψης σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, μέχρι το λεγόμενο μετατραυματικό σύνδρομο, το οποίο μετατραυματικό σύνδρομο σε συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται μετεκτρωτικό σύνδρομο. Είναι μια άτυπη έτσι, ονομασία, δεν είναι μια νοσολογική οντότητα, επίσημα ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί σαν νοσολογική οντότητα, αλλά υπάρχει το μετεκτρωτικό σύνδρομο. Από εκεί και πέρα μιλάμε για άτομα τα οποία σαφώς έχουν αρκετές δυσκολίες εκείνη και τη φάση. Υπάρχουν ενοχές, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει ντροπή, υπάρχει έτσι μια δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολία στο να μπορέσω να ανοιχτώ, γενικευμένο άγχος, κρίσης πανικού έχουν αναφερθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Ή επίσης ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει, Λευτέρη, ένα ψυχολογικό μούδιασμα, έτσι, το οποίο μπορεί να αισθάνεται η γυναίκα η οποία έχει υποστεί τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σαφώς πολλές φορές υπάρχει αντίδραση διαφορετική, θυμός, για παράδειγμα. Σαφώς σε σχέση με την πτώση αυτοεκτίμησης που υπάρχει, υπάρχουν ξεσπάσματα σε κλάματα. Και σίγουρα από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία λήψης κάποιων αποφάσεων στις συγκεκριμένες γυναίκες. Σαφώς νομίζω ότι πρέπει να πούμε το ότι ίσως η κατάθλιψη έχει χτυπήσει την πόρτα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών των καταστάσεων. Και
αυτό, ξέρεις, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση. Το πρώτο χαρακτηριστικό θα έλεγα ότι είναι η ελλειπή συμπαράσταση. Και ξέρεις, όταν μιλάμε για ελλειπή συμπαράσταση, δυστυχώς μιλάμε για μια πλειοψηφία των περιπτώσεων, της οικογένειας εννοώ, για μια πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ας σκεφτούμε τώρα την έφηβη, η οποία βρίσκεται σε ηλικία 14 έως 17-18 ετών, που είναι 20.000 αυτές οι έφηβες περίπου, ναι, και που δεν γνωρίζει η οικογένειά τους, και άρα λοιπόν δεν μπορεί και να τους συμπαρασταθεί η οικογένειά τους. Ή ακόμα κι αν το μάθει, όχι απλώς δεν τους συμπαρίσταται, πολλές φορές κατακεραυνώνει σε αυτή την απάντηση, την απόφαση την οποία πήραν. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ πιεστική, πολύ δύσκολη κατάσταση. Το επόμενο είναι ότι η διενέργεια της άμβλωσης τον τρίτο μήνα. Στη συγκεκριμένη περίοδο φαίνεται ότι τα ψυχολογικά εντός εισαγωγικών προβλήματα μάλλον πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το χρονικό περιθώριο στο οποίο κάποια γυναίκα κάνει την άμβλωση. Τα θρησκευτικά πιστεύω. Δηλαδή, σκέψου κάποια γυναίκα η οποία έχει θρησκευτικά πιστεύω, τα οποία είναι αρκετά έτσι αυστηρά. Και ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπη με μια άμβλωση, όπου από εκεί και πέρα υπάρχει, ξέρεις, διάχυτη εντύπωση στους θρησκευτικούς κύκλους, για παράδειγμα, το ότι η άμβλωση ή σομφώνος, το οποίο το περιγράφουν πολύ συχνά. Πάρα πολλές φορές το έχουμε δει και γραμμένο σε τείχους, πάρα πολλές φορές είναι μια κατάσταση. Άρα, η οποία... άλλο ένα ψυχολογικό βαρύδι. Άλλο ένα ψυχολογικό βαρύδι το οποίο υπάρχει στη συγκεκριμένη, ναι, γυναίκα. Και από εκεί και πέρα, σαφώς, μιλάμε για το όταν η απόφαση είναι αναγκαστική. Δηλαδή, αναγκαστικά η συγκεκριμένη γυναίκα θα πάρει την απόφαση. Υπάρχει ένας τρόπος που μπορεί, ωστόσο, να συμπεριφερθεί η γυναίκα ή το κορίτσι 14-17 ετών, mm-hmm, και το περιβάλλον της, έστω ότι το γνωρίζει το περιβάλλον της, που θα μπορούσε να την κάνει να νιώσει καλύτερα και όχι τύψεις και ενοχές τελικά για αυτό που έκανε. Ξέρεις, νομίζω ότι τα πάντα ξεκινούν από αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Λευτέρη, από την πρόληψη. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει σωστή πρόληψη, πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Πάμε στο μηδέν, οι ίδιοι δηλαδή, γονείς, ακριβώς στο μηδέν πίσω, οι ίδιοι γονείς να γνωρίζουν πολύ καλά κάποια πράγματα, να έχουν μια καλή επικοινωνία με τα παιδιά τους και πάνω απ' όλα να μπουν στη διαδικασία εντός εισαγωγικών, έστω και αν τα δικά τους πιστεύω είναι αντίθετα σε σχέση με τα πιστεύω του κοριτσιού τους, να μπορέσουν να συγχωρήσουν και να μπορέσουν να απενοχοποιήσουν το παιδί στη συγκεκριμένη φάση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η οικογενειακή συμπαράσταση. Ψυχολογική υποστήριξη. Ξέρεις, έχει φανεί το ότι στις περιπτώσεις όπου υπήρχε συνωσιρότητα, δηλαδή τα άτομα τα οποία ήδη έπασχαν από κάποιο ψυχολογικό ή ψυχιατρικό πρόβλημα πριν την άμβλωση, προστέθηκε το πρόβλημα της άμβλωσης, προστέθηκε το πρόβλημα, το ψυχολογικό φορτίο μάλλον της άμβλωσης, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση διπλασιάστηκε. Άρα λοιπόν το επόμενο ερώτημα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, το επόμενο θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε αυτομομφή ούτε αυτοτιμωρία ουσιαστικά για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι. Γιατί υπάρχει πολύ πολύ συχνά και η αυτομομφή και η αυτοτιμωρία. Και σίγουρα νομίζω ότι η αποκατάσταση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια είναι και αυτή η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων θα βοηθήσει τα συγκεκριμένα κορίτσια, ειδικά όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, όχι μόνο βέβαια στα κορίτσια, αλλά και τις μεγαλύτερες γυναίκες, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα και να αισθανθούν καλύτερα και να αισθανθούν την αποδοχή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να κλείσουμε με αυτό, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Ξεπερνιέται με την πάροδο των ετών τελικά και με το να έρθει ένα νέο μέλος στην οικογένεια το κομμάτι της άμβλωσης που έχει προηγηθεί. Πολύ ωραία ερώτηση. Ξεπερνιέται. Συνήθως, ξέρεις, τα αποτελέσματα, τα ψυχολογικά αποτελέσματα της άμβλωσης κρατούν περίπου ένα εξάμηνο. Ένα εξάμηνο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ξεπερνιέται αυτή η κατάσταση. Νομίζω, βεβαίως, ότι η άμβλωση, ξέρεις, θυμίζει πολύ στην ψυχολογική διεργασία ένα πένθος, το οποίο βιώνει το άτομο. Έχουμε μιλήσει για το πένθος από αυτήν εδώ τη στήλη. Από εκεί και πέρα, όπως και στο πένθος, ξέρεις, η έναρξή του μπορεί να συμβεί αρκετές μέρες μετά την άμβλωση στη συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή, το άτομο να αρχίσει να αισθάνεται άσχημα αρκετές μέρες μετά την άμβλωση. Ναι. Η έντασή του και η διάρκεια του ποικίλουν. Το σημαντικό είναι όμως, ξέρεις, να γίνει μια πολύ καλή διάγνωση, ούτως ώστε το άτομο να μπορέσει να αποφορτιστεί και από εκεί και πέρα να μπορέσει να ενεργοποιηθεί είτε η οικογένεια, είτε ακόμα και κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας, όταν προϋπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό και όλο αυτό λειτουργεί αθρηστικά. Το ψυχολογικό φορτίο της άμβλωσης λειτουργεί αθρηστικά στη συγκεκριμένη κατάσταση. Μάλιστα. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις χρήσιμες συμβουλές και για την ακτινογραφία όλων αυτών των θεμάτων που φέρουμε κάθε Τετάρτη εδώ στο προσκήνιο. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 6.30 ακριβώς εδώ με τον κλινικό ψυχολόγο, τον Νίκο Παπανικολάου, και συνεργάτη της εκπομπής.